Τουλάχιστον 80 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί στην Καμπούλ. Παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο εξεράγει κοντά στη γερμανική πρεσβεία της Αφγανικής πρωτεύουσας. Από το οστικό κύμα της έκρηξης προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια που βρίσκονται εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για την καταστροφή περίπου 50 αυτοκινήτων. 4 πυράβλους τύπου κρούζ εκτόξευσε η Ρωσία κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους με στόχο Συριακά εδάφη κοντά στην Παλμύρα. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τη ρωσική φρεγάτα Ναύαρχος Έσεν και το υποβρύχιο Κράσνονταρ που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική γραμμή και την πρώτη από τον καιρό της ανεξαρτησίας της από το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαινίασε η Κένια. Η κατασκευή της γραμμής κόστισε 3,2 δις δολάρια και διήρκεσε 3,5 χρόνια, καθώς ενώνει τη Μομπάσα με την πρωτεύουσα Ναϊρόμπι. Πρόκειται επίσης για τον πρώτο καινούριο σιδηρόδρομο που θα λειτουργήσει μετά από περίπου έναν αιώνα, ενώ στόχος είναι να συνδέσει την Κένια με τον Νότιο Σουδάν και τη Δημοκρατία του Κονγκό. Στο Μάντσεστερ επιστρέφει την Κυριακή 4 Ιουνίου η Αριάννα Γκράντε για μια φιλανθρωπική συναυλία. Έπειτα από τη βομβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ Αρένα που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων η Coldplay, η Katy Perry και ο Justin Bieber θα τραγουδήσουν στο στάδιο Old Trafford. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τη συναυλία θα δοθούν στο έκτακτο ταμείο που συγκροτήθηκε για να παρασχεθεί βοήθεια στους συγγενείς των θυμάτων της επίθεσης.